από Κόρονας, μια περιοχή με πανέμορφη φύση και μεγάλη ιστορία. Η διαδρομή μας ξεκινά από την έδρα του Δήμου Αποκορώνου και το χωριό Βρύσες. Αν και το χωριό είναι σχετικά νέο, καθώς δεν υπήρχε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, η τοποθεσία αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στη νεότερη κρητική ιστορία. Εδώ, τον Αύγουστο του 1866, οι χριστιανοί της επαρχίας συγκρούστηκαν με 5.000 άνδρες υπό τον Σαχίν Πασά, αναγκάζοντας τους Τούρκους να τραπούν σε φυγή. Μια άλλη σημαντική μάχη έγινε το φθινόπωρο του 1877, στην τοποθεσία Κεφαλόβρυση, και η πιο σημαντική όλων ήταν αυτή που έγινε στην Κεφάλα Βρυσών στις 27 Νοεμβρίου του 1895, λίγο μετά την έναρξη της μεταπολιτευτικής επανάστασης. Προς ανάμνηση του γεγονότος αυτού, αναγέρθηκε στο χωριό μνημείο, καθώς και πρωτομές τον Ιωσήφ Λεκανίδη και Μανούσου Κούνδουρου. Κατά τον 20ο αιώνα, το χωριό αναπτύχθηκε σημαντικά. Λόγω της θέσης του όμως, πάνω στον κύριο δρόμο προς τα Σφακιά, βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς τον Μάιο του 1941, κατά την τελευταία φάση της μάχης της Κρήτης και υπέστη σοβαρές ζημιές. Στο κέντρο του χωριού έχει διαμορφωθεί ένα ιδυλιακό τοπίο με τρεχούμενα νερά και σκιερά πλατάνια που δεν θυμίζει τίποτα από όλα αυτά σήμερα. Στα νότια της γέφυρας ενώνονται τα νερά των ποταμών Μπούτακα και Φαρμακερά, από τη συμβολή των οποίων σχηματίζεται ο Βρυσιανός ποταμός. Στο σημείο αυτό χτίστηκε γέφυρα από έναν χριστιανό πασά τον περασμένο αιώνα, η οποία όμως παρασύρθηκε από το ποτάμι το 1942 και αργότερα αντικαταστάθηκε από τη σημερινή. Από εδώ ξεκινά ένα πανέμορφο μονοπάτι που ακολουθεί τον Βρυσιανό ποταμό μέχρι την ελληνική Καμάρα, μια γέφυρα των ελληνορωμαϊκών χρόνων που βρίσκεται βόρεια του χωριού Μάζα. Αυτή η πέτρινη, τοξωτή γέφυρα θεωρείται μία από τις παλαιότερες της Κρήτης, ενώ είχε ιδιαίτερη σημασία επειδή από αυτήν περνούσε ο κύριος δρόμος που συνέδεε τα Χανιά με το Ρέθυμνο, γνωστός κατά τη Βενετοκρατία ως Βασιλική Στράτα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή μας η διαδρομή στην καταπράσινη φύση του Αποκόρωνα. Μια περιήγηση πλούσια σε μνήμες της ιστορίας, αλλά και σε εικόνες από γραφικά χωριά που φωλιάζουν αρμονικά στις μαδάρες κάτω από τα επιβλητικά λευκά όρη, δημιουργώντας την επιθυμία της επιστροφής στον ευλογημένο τούτο τόπο.